Ουρές αρκετών μέτρων σχημάτιζαν από το πρωί τα αυτοκίνητα όσων έσπευσαν να κάνουν rapid test μέσα από το όχημά τους στον Άγιο Νικόλαο. Συνολικά έγιναν 640 τεστ και θετικά βρέθηκαν 6, με τους πολίτες να δηλώνουν ανήσυχοι για την εικόνα που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή τους και είχε σαν αποτέλεσμα ολόκληρη περιφερειακή ενότητα να μπει στο κόκκινο. Το παιδάκι μας ήταν στο σταθμό που ήταν τα κρούσματα τα πολλά. Τσεκαρίστηκε, προς το παρόν δεν έχουμε πάρει ακόμα τα αποτελέσματα. Τώρα πάμε και εμείς να τσεκάρουμε όλη η οικογένεια για να είμαστε όλοι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάτι στο σπίτι μας. Βεβαίως και με ανησυχούν. Είναι πολύ επίφοβο όλη η κατάσταση δηλαδή. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, οπότε είμαστε σπίτι μας. Εντάξει, και ελπίζουμε για το καλύτερο. Έχω μία απορία. Δεν γίνεται τόσους μήνες, ένα χρόνο. Ο νομός ήταν καθαρός. Και από τη μια στιγμή στην άλλη, από τη μια πλευρά το Παλέκαστρο και από την άλλη. Είναι ένας μαζικός έλεγχος που μας δίνει μία ιδέα πάνω κάτω του τι γίνεται. Δηλαδή είναι διαφορετικά να κάνεις, όπως έγινε και στη Σιτία, κάναμε περισσότερα από 600 τεστ και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά και είναι διαφορετικά να βλέπεις ότι σε αντίστοιχο αριθμό τεστ βρίσκεις πολλά θετικά. Νομίζω ότι έχουμε πλέον αποκτήσει με αυτά τα τρία δεδομένα του Μακρύ Γυαλού, του Παλαικάστρου και του Αγίου Νικολάου τώρα, τη σχετική, θα έλεγα βεβαιότητα ότι μπορεί η πολιτεία να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Ο σκοπός είναι να διασώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Η δράση συνδιοργανώθηκε από τον ΕΟΔΗ, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφέρεια και το Δήμο Αγίου Νικολάου, με τη συμβολή του Τμήματος Τροχέας. Ο έλεγχος ξεκίνησε στις 10 το πρωί, ενώ η εξαρχής μεγάλη συμμετοχή των πολιτών έδειξε να ικανοποιεί τις αρχές που εκτιμούν ότι από τη μια τα μέτρα, από την άλλη η προσοχή και η τήρησή τους από τους πολίτες θα οδηγήσουν σύντομα στον αποχρωματισμό της περιοχής και την ολοκλήρωση της περιόδου που βρίσκονται στο κόκκινο. Με αυτήν την κίνηση εδώ θα ελεγχθεί ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Παράλληλα, όπως έχω ξαναπεί, έχουμε πάρει δείγματα από τον βιολογικό του Αγίου Νικολάου την Πέμπτη που μας πέρασε και τη Δευτέρα, ούτως ώστε όλα αυτά τα στοιχεία να δοθούν στους αρμόδιους για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε παρακάτω. Πιστεύω ότι σύντομα θα καταφέρουμε να περιοριστεί το μέτρο και εδώ στον Άγιο Νικόλαο αυτό το φαινόμενο και έτσι θα γυρίσουμε στην καθημερινότητα. Αν και λόγω της συμμετοχής, αρκετοί από τους πολίτες χρειάστηκε να αναμένουν μέσα στα αυτοκίνητά τους για ώρα, η διαδικασία κύλησε ομαλά, χωρίς παράπονα και γκρίνια, αφού όπως επισήμανε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, επρόκειτο για μια διαδικασία πιο εύκολη και πιο ασφαλή από την επίσκεψη σε κάποιο νοσοκομείο. Ό,τι καλύτερο είναι. Για σκεφτείτε αυτόν τον κόσμο τώρα να ήταν στην πόρτα του νοσοκομείου, ότι θα γινόταν ο ένας πίσω στον άλλο, συνωστισμός, ενώ τώρα είναι καλύτερα έτσι. Πολύ σωστή, πολύ ωραία. Πρέπει να γίνεται αυτό. Πολύ καλή. Πρέπει να το κάνουμε όλοι το τεστ, να δούμε ποιος έχει το πρόβλημα να κάτσει μέσα. Μια χαρά για όλους είναι καλό, να τσεκαριστούμε για να είμαστε ασφαλείς όλοι. Μια χαρά, δεν έχουμε ξαναδοκιμαστεί ούτως ή άλλως, είναι πρωτόγνωρο. Οπότε μια χαρά, εντάξει, έχει λίγο καθυστέρηση, αλλά κάνουν έργο τα παιδιά. Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, από τα 138 μοριακά τεστ που έγιναν την Κυριακή στον παιδικό σταθμό στην Αμμούδα και αφορούσαν παιδιά που φοιτούν στο σταθμό και στενές επαφές τους, δεν βρέθηκε κανένα θετικό, ενώ από τα χθεσινά 138 rapid test από την κινητή μονάδα υγείας του Αγίου Νικολάου εντοπίστηκαν 3 θετικά και σήμερα από τα 103 ένα θετικό. Από όσα rapid test έγιναν και βγήκαν θετικά, γίνεται μοριακός επανέλεγχος, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει γνωστό αν από τα 20 θετικά δείγματα που έχουν σταλεί στην Αθήνα από τον παιδικό σταθμό, ο ιός σε κάποιο από αυτά ήταν μεταλλαγμένος.